Παρασκευή 1η Νοεμβρίου του 2013 εξολοθρεύτηκαν στο Νέο Ηράκλειο δύο χρυσαυγίτες που τα ονόματα τους ακούνε Γιώργος Φουντούλης και Μάνος Καπελώνης, όπως και τραυματίστηκε ακόμα ένας από αυτούς, ο Αλέξανδρος Γέροντας. Και μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έκαναν αυτήν την επίθεση εναντίον των χρυσαυγητών. Πάντως, κατευθείαν άμεσα η Χρυσή Αυγή χύμιξε για να το παίξει θύμα, χύμιξε για να χορέψει επάνω στο αίμα αυτών των εξοντωμένων μελών της, και φυσικά έρχεται να κατηγορήσει όλους τους άλλους για αυτή την επίθεση. Πρώτα απ' όλα, αν η Χρυσή Αυγή, αυτή η ναζιστική χιτλερική γιάφκα, αν η Χρυσή Αυγή πρέπει να ψάξει κάποιον αληθινό θήτη, είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Εκείνη ξεκίνησε, αμήν τι άλλο, όλο αυτόν τον κύκλο αίματος. Μήπως ο Παύλος Φυσάς δεν δολοφονήθηκε από χέρι χρυσαυγίτη? Μήπως δεν υπήρχαν και τόσοι άλλοι μετανάστες οι οποίοι δολοφονήθηκαν από χέρια χρυσαυγητών πιο πριν? Η Χρυσή Αυγή πρόκειται για εγκληματική, τρομοκρατική, χιτλερική, ναζιστική διάφκα και οργάνωση, η οποία θέλει να πνίξει την Ελλάδα στο αίμα. Και ζητάει την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση τρέφει τη Χρυσή Αυγή. Το πρόβλημα των αθερομεταναστών τρέφει τη Χρυσή Αυγή. Αυτή η βία που ισχύει τώρα στην Ελλάδα και που επικρατεί στην Ελλάδα, που μπορεί να οδηγήσει Θεός φυλάξει σε εμφύλιο ανάμεσα στους Έλληνες, τρέφει τη Χρυσή Αυγή. Φυσικά τρέφει και το άλλο άκρο, για να μην κρυβόμαστε. Εμείς λέμε ότι τα άκρα στην Ελλάδα, είτε είναι την άκρα δεξιά είτε την άκρα αριστερά, τρέφονται από όλη αυτή την βία και κρίση που υπάρχει. Και έτσι λοιπόν, προτού έρθουν να κατηγορήσουν όλους τους άλλους για αυτή την εξόντωση που έγινε στο Νέο Ηράκλειο, πρώτα απ' όλα οι χρυσαυγίτες να κατηγορήσουν τους εαυτούς τους. Μήπως αυτοί οι εξοντωμένοι χρυσαυγίτες δεν ήταν ναζιστές, δεν ήταν χιτλερικοί, δεν ήταν βρωμεροί αντισημίτες? Μόνο και μόνο τα πρόσωπά τους και οι φάτσες τους δείχνουν πόσο βαμμένοι ναζιστές χιτλερικοί ήταν, μόνο από τα ξυρίσματα των skinheads και τα μπλουζάκια των φανατικών της Χρυσής Αυγής. Δεν ήταν απλά ένας κοσμάκης ο οποίος, όπως πάρα πολύ, πάνε από πίσω τους, χωρίς να ξέρουν τι είναι ακριβώς η Χρυσή Αυγή. Φαίνεται ότι ήταν ίσως και βαμμένοι οπαδοί αυτής της χιτλερικής γιάφκας. Βέβαια και αυτοί είναι θύματα. Και αυτοί είναι θύματα. Όπως πάρα πολλοί είναι θύματα που έχουν μπει ήδη και έχουν διεισδύσει μέσα στη Χρυσή Αυγή και έχουν πάθει πλήση εγκεφάλου από τη Χρυσή Αυγή. Είναι θύματα που νομίζουν ότι αυτή η χιτλερική γιάφκα είναι δίθεν πατριωτική, δίθεν εθνικιστική υπέρ της Ελλάδας. Και μη τι άλλο, και η βουλευτής Γιάννα Κανέλη μίλησε για προβοκατόρικη, από ό,τι φαίνεται, επίθεση ίσως. Ας μην ξεχνάμε τι έγινε τότε στο Reichstag, στη Γερμανία, ναι, στη Γερμανία πριν την άνοδο των ναζιστών, στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, όπου οι ίδιοι οι Ναζί ήρθαν και έκαψαν το γερμανικό κοινοβούλιο, το πυρπόλησαν για να ρίξουν τις ευθύνες μετά στους κομμουνιστές και μετέπειτα φυσικά να πάρουν τον κόσμο με το μέρος τους. Ποιος μας λέει, δεν ξέρουμε, αλλά ποιος μας λέει μήπως και αυτή η επίθεση που έγινε εναντίον των χρυσαυγητών, αυτή η επίθεση, μήπως είναι και αυτή ίσως μια προβοκατόρικη επίθεση στυλ Reichstag? Ποιος μας το λέει αυτό? Γι' αυτό φυσικά το κράτος πρέπει να ψάξει, πρέπει να ελέγξει. Αλλά εδώ πέρα επαληθευόμαστε σε αυτό που λέγαμε εξ αρχής.
έπρεπε το ελληνικό κράτος από την αρχή να βγάλει τη Χρυσή Αυγή και όλα τα παρακλάδια, τα ιδεολογικά της παρακλάδια, εκτός νόμου. Εάν αυτό γινόταν από την αρχή, με τρόπο αποτελεσματικό και απόλυτο, τότε δεν θα φτάναμε εδώ. Δεν θα φτάναμε στις δολοφονίες των μεταναστών, δεν θα φτάναμε στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και δεν θα φτάναμε μέχρι και εδώ πέρα, όπου βλέπουμε τώρα και χρυσαυγίτες να πέφτουν από σφαίρες. Γι' αυτό, εάν το ελληνικό κράτος δεν θέλει να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, αν δεν θέλει να υπάρχουν και άλλα θύματα, αν το ελληνικό κράτος δεν θέλει να υπάρχουν και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, και μην τι άλλο, τώρα δεν ξέρουμε αν και η Χρυσή Αυγή πάλι βρει ευκαιρία για να περάσει και καλά δίθεση στην αντεπίθεση και στην εκδίκηση, και δεν ξέρουμε ποιος άλλος μπορεί να βρεθεί τώρα θύμα μπροστά από τα χέρια τα τρομοκρατικά της Χρυσής Αυγής, και γι' αυτό τώρα είναι η ώρα να μπει ένα όριο. Κάθε ακραία οργάνωση, είτε είναι από την ακροαριστερά είτε είναι από την ακροδεξιά στην Ελλάδα, πρέπει να βγει εκτός νόμου. Τώρα και ιδιαίτερα η δολοφονική αυτή γιάφκα της Χρυσής Αυγής, τώρα πριν είναι ήδη πολύ αργά.